Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο στο Peer-to-Peer World εδώ στους Financial Greeks. Είμαι ο Λουκάς και σήμερα θα δούμε μαζί άλλη μια πλατφόρμα στο μαγικό κόσμο του Real Estate Crowdfunding. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την πλατφόρμα της InRento. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η InRento λοιπόν είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες της να επενδύσουν σε επιλεγμένα ενοικιαζόμενα ακίνητα στην ταχαίως αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων της Λιθουανίας μέσω της μεθόδου Buy to Let. Ο ιδρυτής της InRento είναι ο Γκούστας Γκερμαναβίσιους, ένας Λιθουανός επιχειρηματίας, ο οποίος επίσης ίδρυσε τη γνωστή Evo Estate, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία συγκέντρωσης χρηματοδότησης ακινήτων το 2018. Ο Γκούστας εξακολουθεί να είναι ένας από τους συμμετόχους αυτής της πλατφόρμας και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δύο. Τα ακίνητα InRento εμφανίζονται και στο Evo Estate, καθώς το τελευταίο είναι μια πλατφόρμα aggregator. Η InRento προσφέρει ευκαιρίες ακίνητης περιουσίας, συνήθως αρκετά χαμηλότερου κινδύνου, για τους επενδυτές αυτούς που ενδιαφέρονται κυρίως για ενοικιάσεις ακινήτων παρά για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, που είναι συνήθως υψηλότερου κινδύνου. Δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ότι διαθέτει μια πολύ έμπειρη ομάδα αδειοδοτημένων επενδυτικών συμβούλων από τη Λιθουανία με αξιόπιστο ιστορικό στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την ακίνητη περιουσία. Αυτό διασφαλίζει ότι τα επιλεγμένα ακίνητα έχουν αναλυθεί δεόντως από πολλούς ειδικούς στον τομέα για τη μείωση των πιθανών κινδύνων. Δεύτερον, συνήθως έχει ακίνητα που παράγουν ήδη εισόδημα και έχουν κάποιο ιστορικό ήδη πάνω σε αυτό. Βρίσκονται σε καλές περιοχές, σε μια τοπική αγορά ακινήτων που έχει ανωδική τάση για το άμεσο μέλλον. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των διαχειριστών ακινήτων που απαιτούν κεφάλαια για την αγορά ενοικιαζόμενων ακινήτων και των επενδυτών που κερδίζουν παθητικό εισόδημα από ενοικιάσεις ακινήτων που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα δάνεια χωρίς απαραίτητα να επενδύουν μεγάλα ποσά. Το αποτέλεσμα είναι μια μηνιαία ροή εισοδήματος από ενοίκια που μοιράζονται μεταξύ του διαχειριστή, ενοικίου δηλαδή του δανειολήπτη, και των επενδυτών στην πλατφόρμα, των οποίων τα επενδεδημένα ποσά συγκεντρώνονται με τη μορφή δανείου στον δανειολήπτη για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου. Δεδομένου ότι οι επενδύσεις αυτές είναι δομημένες ως δάνεια, τα έσοδα από τα ενοίκια δομούνται ως εν μέρη σταθερά και εν μέρη μεταβλητά. Τι εννοώ? Όταν για παράδειγμα ένα ακίνητο είναι 100% κατηλημένο, τότε το εισόδημα ουσιαστικά μοιράζεται σε ένα ποσοστό 80-20. 80% των εσόδων δηλαδή από το ενοίκιο παίρνει συνήθως ο επενδυτής και το υπόλοιπο 20% μοιράζεται στον δανειολήπτη. Από την άλλη, εάν το ακίνητο μείνει εντελώς άδειο, ο δανειολήπτης από τη μεριά του είναι υποχρεωμένος να καλύψει ένα σταθερό επιτόκιο που είναι ως μίνιμουμ μέσα στην πλατφόρμα. Ενώ κάθε έργο έρχεται στην πλατφόρμα με τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις, σε γενικές γραμμές όμως, όσο περισσότερο ένα ακίνητο παραμένει κενό, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται το σταθερό επιτόκιο, έτσι ώστε ο επενδυτής να λάβει την ελάχιστη απόδοση ενοικίου που ορίζεται τη στιγμή της επένδυσης. Για παράδειγμα, σε ένα έργο μπορεί να οριστεί μια καθαρή απόδοση ενοικίου που κυμαίνεται από 1% ετησίως όταν η πληρότητα στο ακίνητο είναι 0% και φτάνει ας πούμε το 7,36% ετησίως όταν η πληρότητα κυμαίνεται στο 100%. Κατά την επιλογή πιθανών έργων για να μπουν στην πλατφόρμα, η InRento ευνοεί περισσότερο αυτά που έχουν πολλούς ενοικιαστές παρά κάποιες μεμονωμένες κατοικίες. Ο λόγος είναι ότι όσο περισσότεροι ενοικιαστές υπάρχουν, τόσο χαμηλότερη είναι η έκθεση στον κίνδυνο κενών διαμερισμάτων. Πριν προχωρήσουμε βήμα-βήμα στην έναρξη λογαριασμού μέσα στην πλατφόρμα, θέλω να αναφέρω φυσικά ότι υπάρχει και η απόδοση από την υπεραξία του ακινήτου. Αν το ακίνητο μετά από λίγα χρόνια πουληθεί σε μεγαλύτερη αξία από αυτή που αγοράστηκε, τα κέρδη που θα βγουν από αυτό θα πάνε περίπου στο 40-70% στους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα μοιραστεί ανάμεσα στην πλατφόρμα της InRento και στον δανειολήπτη. Αυτό αξίζει να σημειωθεί φυσικά ότι είναι μια επιπλέον απόδοση που δέχεται ο επενδυτής, δηλαδή εσείς, πέρα από το κλασικό 4, 5 ή 7% που μπορείτε να λάβετε ούτως ή άλλως μέσα από τα ενοίκια που θα έρχονται κάθε μήνα σε εσάς. Κατά μέσο όρο, η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή έχει 7% απόδοση και η πλατφόρμα ελέγχεται από την Τράπεζα της Λιθουανίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες περί crowdfunding που έχουν ήδη νομοθετηθεί στη χώρα. Στην πραγματικότητα, ενώ η εφαρμογή ενός νέου πλαισίου για τη ρύθμιση των πλατφορμών crowdfunding σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, η Λιθουανία είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ήδη το δικό της πλαίσιο. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο από την πλευρά του επενδυτή,
όσο και από την πλευρά του δανειολήπτη. Πάμε όμως λοιπόν να κάνουμε λογαριασμό μέσα από την InRento. Φυσικά για να το κάνετε αυτό, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε στο link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για να κατευθυνθείτε κατευθείαν μέσα στην πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο κιόλας βοηθάτε έμπρακτα και δωρεάν αυτό εδώ το κανάλι. Πατάμε λοιπόν Sign Up και θα ξεκινήσουμε με τα βασικά μας στοιχεία, δηλαδή email, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, κώδικο πρόσβασης και χώρα διαμονής. Και μετά την είσοδό μας στην πλατφόρμα μπορούμε να πάμε στην ενότητα Projects. Εδώ μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη και συνολική εικόνα όλων των διαθέσιμων προς επένδυση ακινήτων που παρέχει αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα. Θα επιλέξουμε έτσι στην τύχη ένα ακίνητο για να δούμε σαν παράδειγμα. Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στην Ισπανία. Στα αριστερά βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες του, ενώ δεξιά βλέπουμε κάποιους αριθμούς σχετικά με την επένδυσή μας. Ο στόχος το συγκεκριμένο είναι 100.750 ευρώ, ενώ μένουν 52.740 ευρώ για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης. Η απόδοσή του υπολογίζεται σε 6,75% ετησίως, ενώ το ποσοστό σας από την υπεραξία στο συγκεκριμένο ακίνητο, σε περίπτωση που πουληθεί, θα είναι 40%. Είναι αυτό που αναφέραμε λίγο πριν. Πιο κάτω θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακίνητο αλλά και την αξία του. Όπως για παράδειγμα ότι τα τελευταία 5 χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή μεσοσταθμικά τα ακίνητα έχουν δημιουργήσει μια υπεραξία 16,6%, το οποίο ουσιαστικά συνεπάγεται με μια επιπλέον απόδοση περίπου 3,5% το έτος για εσάς. Το συγκεκριμένο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμες εκμισθώσεις και στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο η βραδιά χρεώνεται 153 ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι μόνο από την Airbnb το ακίνητο θα έχει 23% ετήσια πληρότητα. Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με το site, αναμένουν διπλάσια πληρότητα λόγω Booking και άλλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης, στο συγκεκριμένο έργο, όσοι επενδύσουν άνω των 5.000 ευρώ, μπορούν να μείνουν και κάποιες νύχτες δωρεάν στο συγκεκριμένο κατάλημα. Αυτός δεν είναι λόγος φυσικά για να επενδύσετε στο συγκεκριμένο ακίνητο, απλά είναι κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρω. Ακολουθεί η βαθμολογία που δίνει η πλατφόρμα στην κάθε επένδυση, ώστε να κρίνει πόσο ουσιαστικά ρίσκι είναι η κάθε επένδυση. Στο συγκεκριμένο ακίνητο, όπως θα δούμε και εδώ, είναι B. Στα χρήσιμα στοιχεία της πλατφόρμας φυσικά είναι το FAQ, από την οποία σας προσκαλώ να περάσετε μία βόλτα, καθώς εκεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ότι η ελάχιστη επένδυση είναι στα 500 ευρώ ανακίνητο. Και αυτή ήταν η πλατφόρμα της InRento. Μια πλατφόρμα που στελεχώνεται από ένα αρκετά έμπειρο και μεγάλο προσωπικό στη διαχείριση ακινήτων. Και επίσης είναι μια πλατφόρμα που έχει λάβει χρηματοδότηση από αρκετά γνωστά fund της Ευρώπης. Εάν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε τη λειτουργία της InRento και να ανοίξετε το δικό σας επενδυτικό λογαριασμό εντελώς δωρεάν, μπορείτε ξανά να θυμίσω να το κάνετε μέσα από το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ μαζί μου και εμείς θα τα πούμε ξανά σε νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.